Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν το θέμα ημερίδας που οργάνωσε το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Europe Direct Βορείου Αιγαίου το απόγευμα της Παρασκευής στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στην ημερίδα προσκεκλημένοι ήταν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Σαρβανίτης, οι οποίοι ωστόσο έμοιαζαν δύο ξένοι στην ίδια συνεδρίαση, καθώς διαφώνησαν από το ξεκίνημα της τοποθέτησης του κυρίου Αρβανίτη. Την ημερίδα χαιρέτησαν εκπρόσωποι τοπικών αρχών, ενώ τονίστηκε από τους ομιλητές και η ανάγκη της συμμετοχής στις προσεχείς ευρωεκλογές. Το τελικό κοινοβούλιο πήρε μια ξεχωριστή ιδιαίτερη απόφαση και αυτό πρέπει όλοι οι δημοκράτες να το δούμε, γιατί είμαστε Ευρώπη, γιατί δεν μένουμε στην Ευρώπη. Είμαστε μέλη... Τι έγινε? Δεν θέλω να έχουμε εντάσεις, αλλά θέλω να είμαστε μέσα. Είπα ότι είναι μια σημαντική μέρα και είναι με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Κακό είπα. Δεν είπα κακό για την κυβέρνηση, είπα καλό για την κυβέρνηση. Δεν συστάζει γι' αυτό. Άλλο θέμα. Α, εντάξει, συγγνώμη. Δεν έχει σχέση με αυτά που λέτε. Μπορώ να συνεχίσω? Βεβαίως. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό. Λοιπόν, ήθελα να το σχολιάσω και να το τονίσω, να σας μεταφέρω έτσι μια ικανοποίηση που έχει το κόμμα μου και εγώ προσωπικά. Σε ό,τι αφορά τώρα, δύο παρατηρήσεις θέλω να πω. Ακούγοντας και εσάς με πολύ μεγάλη προσοχή και την συνάδελφό μου, την κυρία Ασημακοπούλη, η οποία είναι πάντα δραστήρια και ουσιαστική στη δουλειά της. Καταρχήν, τι φαίνεται το πανεπιστήμιο δημόσιο? Είναι αγαθό, είναι προϊόν? Παράγει, όπως είπε η πρώην συνάδελφός μου, η αγορά θα καθορίζει τι πανεπιστήμιο θα έχουμε? Οπότε μιλάμε για μια γνώση δηλαδή η ΕΚ εταιριών και αναγκών. Και τι θα γίνει με τις κοινωνικές επιστήμες, δηλαδή, να μην παράγουμε? Άλλωστε τα ψυχιατρικά προβλήματα θα τα λύνουν άλλοι. Τα κοινωνικά προβλήματα. Με έχετε διακόψει δύο φορές όμως. Δεν είπα αυτό. Μα είπατε ότι η αγορά να καθορίζει. Και σας απαντώ στη δικιά μου άποψη. Δεν διαφωνώ. Λέω την άποψη τη δικιά μας, της αριστεράς. Είμαστε κι εμείς εδώ. Και θέλουμε να ακουστούμε λίγο. Προφανώς. Σε ένα καλό βήμα, κοινό. Αλλά δεν είπα αυτό όμως. Δεν είπα ότι πρέπει να εκλείψουν κάποια επαγγέλματα. Είπατε ότι η αγορά θα πρέπει να τροφοδοτεί το πανεπιστήμιο. Και σας απαντώ μια άλλη πρόταση. Ναι, αν έχουμε ανάγκη για data analyst, για ανθρώπους για cyber security, ωραία, για νέες ειδικότητες. Επειδή έχω δουλέψει λοιπόν 35 χρόνια στη θεραπεία, στο κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων και στο ΚΕΘΕΑ, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ανάγκες και για τις κοινωνικές επιστήμες. Για να μην το πάω κλειστά, το ανοίγω και σας λέω ότι η πολιτεία, για να διαφοροποιηθώ, απλώς για να κάνουμε διάλογο αυτή τη στιγμή, δηλαδή αλλάζουμε απόψεις. Δεν έχω το αλάθητο του Πάπα. Σκέφτομαι. Ως Δήμος Μυτιλήνης, στο πλαίσιο φυσικά των αρμοδιοτήτων μας, επιδιώκουμε τη στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, φυσικά κύριε Γρηγορίου και με το Europe Direct του Βορείου Αιγαίου, και θα είμαστε παρόντες σε οτιδήποτε μας φέρνει πιο κοντά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Έχω δει εκ του σύνεγγυς πόσο σημαντικά έχει επωφεληθεί και μπορεί περαιτέρω να ωφεληθεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από πολυάριθμα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη, τις υποδομές, την περιβαλλοντική προστασία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση του τόπου μας. Η χρηματοδοτική ενίσχυση και η τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποδειχθεί καθοριστικές για την υλοποίηση σημαντικών έργων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών μας και προωθούν την ανάπτυξη της περιφέρειας μας. Η οποία περιφέρεια θεωρείται μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, αλλά είναι μία περιφέρεια γεμάτη με δυναμισμό. Και πραγματικά αυτό που στο οποίο θέλουμε να στεκόμαστε και ιδίως εμείς οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι είναι ακριβώς αυτό το μήνυμα το οποίο μας δίνει η νέα γενιά κυρίως για το μέλλον και ακριβώς βλέπουμε ότι η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου έχει όλα τα εχέγγυα να ανταποκριθεί ακριβώς σε αυτές τις, με δυναμισμό σε αυτές τις προκλήσεις για το μέλλον. Είμαι εδώ στην όμορφη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της περιοδίας μου που λέγεται «Από άκρη σε άκρη», ως εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ευρωβουλευτής. Σήμερα πήρα την ευλογία του ταξιάρχη, είδα τα παιδιά στο μουσικό σχολείο καταπληκτικό και απόψε είμαστε σε μια εκδήλωση που συζητάμε, που οργανώνει το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συζητάμε για το μέλλον των παιδιών μας. Συζητάμε για τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα παιδιά μας για να προκόψουν στη σημερινή εποχή. Για να είναι σύγχρονα, για να είναι ευτυχισμένα, για να ευημερήσουν. Αυτό είναι το απόψινό θέμα. Πέρα και πάνω από πολιτική, ορισμένα πράγματα μας ενώνουν πάντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πολλούς πόρους για τις νέες δεξιότητες και ιδίως για την περιοχή σας και ελπίζω ότι θα τις εκμεταλλευτούμε για το καλό όλων μας. Στις ευρωεκλογές αποφασίζουμε για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και αν δεν ψηφίσουμε εμείς, θα πάει να ψηφίσει κάποιος άλλος. Εξάλλου, αυτή τη φορά είναι και πολύ πιο εύκολο. Έχουμε την επιστολική ψήφο που επιτρέπει σε όλους μας, αν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να πάμε στην κάλπη εκείνη την ημέρα, να ψηφίσουμε από το σπίτι μας. Άρα δεν έχουμε δικαιολογίες. Και στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, ελπίζω ότι θα ξαναείμαι εδώ, στην όμορφη Λέσβο, για να μπορούμε να συστήσουμε με τους πολίτες το διακύβευμα των ευρωεκλογών.